δεν μπορεί να γίνονται τέτοιες συγκεντρώσεις ή προσκλήσεις δημοτικών συμβουλίων και να μην υπάρχει αποτέλεσμα. Γιατί εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω δημόσια τον Νίκο τον Ηλιού, τον κύριο καθηγητή, γιατί είναι ο άνθρωπος που με βοήθησε πάρα πολύ στην προηγούμενη διοίκηση που ήμασταν εμείς και βέβαια και για το συγκεκριμένο θέμα και για τον κόμπο του Πολυκάστρου και για το αυτό που θα κατασκευαστεί στο χωριό της Γκολόπης. Και βέβαια ό,τι ήθελα και όπου ήθελα ήταν παρόν. Ευχαριστώ Νίκο, σου είμαι υπόκριτο. Βέβαια, να ευχαριστήσω από την άλλη μεριά και δεν είναι εδώ τον Αποστόλη του Αντωνούδη, τον προηγούμενο πρόεδρο της Εγνατίας, που με την αγωνία την οποία είχαμε για αυτόν τον δρόμο, ανάθεσε στην ομάδα του κυρίου Ηλιού για να κάνει αυτή τη μελέτη, η οποία νομίζω, κύριε Δήμαρχε, είναι ένα πιστήριο, γιατί δεν ακούστηκε εδώ μέσα, ένα πιστήριο της προσφυγής που κάνουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τέλος πάντων, για να επισπευθεί αυτός ο δρόμος να γίνει αυτοκινητόδρομος. Γιατί δεν αναφέρθηκαν τα διόδια. Μην ξεχνάμε ότι τις παραμονές των γιορτών, πριν από τις γιορτές κάναμε καλή ώρα κανένα συμβούλιο τέτοιου είδου και κάναμε για τα διόδια. Το οποίο αποσκοπούσε ότι θα έχουμε διόδια αν έχουμε αυτοκινητόδρομο. Εγώ αυτά που ακούω τώρα, θα πω αυτό που λέει ο λαός μας, ουδέ μονιμότερο του προσωρινού. Να κάνουμε τέτοιες διανύξεις, να κάνουμε οτιδήποτε, ναι, να αποφύγουμε τα δυστυχήματα, αλλά όμως θα έχουμε και διόδια. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να τα αποσπάσουμε το ένα μετάλλο, να είναι συγκεκριμένο, για να ζητήσουμε να γίνει επιτακτικά αυτοκινητόδρομος. Και από ό,τι γνωρίζω, και όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Καθηγητής, θέλει επικαιροποίηση, και όπως είπε ο κ. Συνάδελφος του Δήμου Καλκιδόνου, ο κ. Αναγνωστόπουλος, ότι θέλει και απαλωτριώσεις, και αυτό είναι γνωστό, να επισπευθούν έτσι όπως πρέπει να γίνει και όπως σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Δεν είμαστε εδώ στην άκρη, όπως έλεγα χαρακτηριστικά, για να μας πετάνε στην άκρη. Άρα λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ομοψυχία και όχι να κάνουμε αυτά, να παρδίνουμε λίγο τον δρόμο, να κάνουμε μια διαγράμμιση καλώς και πρέπει να γίνει. Γι' αυτό μην ξεχνάτε, όλη η αλληλογραφία υπάρχει εδώ. Υπάρχει από το 2015. Η αλληλογραφία για το θέμα του δρόμου, του οδοστρώματος και βέβαια μετά το τροχαίο που είχε γίνει με έναν 23χρονο φαντάρο, τότε πλέον γίνανε επιτακτικά και έχουν γίνει αλληλογραφίες και γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αυτό που είναι και έχει τον δρόμο μέσω της Εγνατίας Σωτού, το ΤΑΙΠΕ, το υπερταμείο. Άρα λοιπόν, ποιος είναι τελικά αυτός ο οποίος θα πρέπει να δράσει για να μπορέσει αυτός ο δρόμος να γίνει? Είναι το υπερταμείο, είναι η Εγνατία Οδός, είναι ότι πρέπει να γίνουν τα διόδια. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε, κατά την άποψή μου, αυτόν τον δρόμο για να είμαστε αποτελεσματικοί και να μην συγκεντρωνόμαστε για τέτοια πράγματα για άλλη μια φορά εδώ. Γιατί κύριοι, πρέπει τα γεγονότα να τα προλαμβάνουμε, να μην μας προλαμβάνουν. Και βέβαια τα γεγονότα τρέχουν και τρέχουν αυτή την περίοδο πολύ. Και δεν είναι μόνο το γεγονός του δρόμου, είναι το γεγονός του προσφυγικού, το οποίο είναι ένα θέμα, το οποίο το έχουμε αφήσει έτσι εξαπαλώνων ήχο, γιατί θα φτάσουμε να γίνουμε ξανά αρρωγή, να γίνουμε αυτή η συγκέντρωση. Και βέβαια εμείς είμαστε διαθέσιμοι πάντα. Και βέβαια, και το τελευταίο στο θέμα υγείας του κορονοϊού. Υπάρχει τίποτα, γίνεται τίποτα. Τα λέω αυτά για να μην προβληματιζόμαστε μόνο για ένα θέμα. Να προβληματιζόμαστε στο σύνολο των θεμάτων που ζουν οι κοινωνίες μας
αυτές οι μικρές κοινωνίες που λέγεται είτε Δήμος Παιωνίας, είτε Δήμος Κυρκής, είτε Δήμος Καρκιδόνας, είτε αν θέλετε στον ευρύτερο τομέα που λέγεται Κεντρική Μακεδονία, γιατί είμαστε στην Κεντρική Μακεδονία και αν θέλετε Ελλάδα. Και το λοιπόν, να δούμε το παρκιακό δίκτυο. Το παρκιακό δίκτυο πού είναι? Γιατί δεν το αναφέρουμε? Το παρκιακό δίκτυο, και αυτό δυστυχώς έχουμε θρηνήσει πολλούς. Και αν θέλετε, γιατί υπόθηκε από τον κύριο καθηγητή για το θέμα της αστυνόμησης, και επειδή είναι ο διοικητής εδώ του αστυνομικού τμήματος, γιατί έχουν τα προβλήματά του. Άρα λοιπόν υπάρχει και ένα πάζ, αν μου επιτρέπετε η λέξη, ότι πρέπει να το συγκεντρώσουμε για να μπορέσουμε να γίνουμε και να είμαστε αποτελεσματικοί. Εμείς είμαστε διαθέσιμοι σε οποιαδήποτε περίπτωση και οτιδήποτε είναι, όπως το έχω πει, είτε λέγεται δρόμος, είτε λέγονται δρόμοι, είτε λέγεται προσφυγικό, είτε λέγεται